επάκουσον και λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερεμίου και τους υπαροστατούντος αυτών Αθαναήν Αρχιερέως του και Επιμεράρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερλεύου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγγονήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο. Κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστον του λαού του απεκτεχομένου, το παρασού μεγά και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθάτω ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας. Κύριε ελέησον, Κύριε Χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερεμίου. Κύριε ελέησον. Και τους υπαροστατούντος αυτών Αθαναήν Αρχιερέως του και του Ελλάδου. Και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, ετινήσω πόλη και νωρία τα άθη, των ενόρτων επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των δούλων του Θεού των επιτελούντων
την Αγία Νεορθήν και πανήγυρη τάφτη και προσφερόντων τα δωρατά αυτά μετά των οικείων αυτών υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπαμε. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του εισάκουσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Πάκουσον ημών ο Θεός, η ελπής πάντων των κράτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημί δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρεσβείες της Παναχάντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων αυτομάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννη, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, Διονυσίου και Νεκταρίου των Ενεγίνη Νεοφανών Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρανος και Στρατινάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Καραλάμπου και Ελευθερίου. Των Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλης, Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Ευφημίας, Φωτεινής και Ειρήνης και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου, Ονουφρίου, Παϊσίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αναστασίου τον Ενάθο, Διονυσίου και Ιωαννικίου τον Ολύμπο, Ιλαρίωνος του Μεγάλου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολεμίων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ήλων και το έλεον και πλήθειον αυτά εν τη ιερά Μητροπολιτάφτη, εν την ίσο ταύτη, εν το κόσμο σάπαντη, εν τη σύκλης των εορταζόντων και τιμόντων την πανηγύριν ταύτη. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ με ευλογών και αγιάζον τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τις θερμές ευχαριστίες εις τον ποιμενάρχη της Μητροπόλεως Ταύτης, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Ναθαναήλ Κύριον Κύριον, ο οποίος με την αγάπη που του διακρίζει, τον διακρίνει, μου δίνει πάντοτε την ευκαιρία να απευθύνομαι σε εσάς, να κοινωνώ μαζί σας και να σας χαιρετίζω από τα βάθη της καρδιάς μου. Και μια που βρισκόμαστε πάλι μαζί και οι δύο για να σας ευλογήσουμε για αυτή τη μεγάλη εορτή της πιστεώς μας, μπορώ να πω εξ ονόματός του ότι κύκλο της τραπέζης αυτού βλέπει τα τέκνα του, τα ποιμνιά του και είμαι βέβαιος ότι χαίρεται η καρδιά του, γιατί σας βλέπει όλους μαζεμένους εδώ εις αυτόν των ιερών χώρων της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κάτε ησυχία. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν ο ηκείμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ιδραή. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκη έχει σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει εις σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς συνέλεξης ημάς εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Ωραία!
Κύριος ο Θεός ημών, πάντοτε και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόβη των πίστην των εσεβών και των χριστιανών, στην διαγή αυτού εκκλησία νήσω πόλη και νωρία τάφη και το γεννήπαντης αιώνα αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Ο εκ των πατρικών κόλπων και μόσα σε Αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και Θεόσος αυτήν, μετά τετάφτα εις ουρανούς αύτης ανελθών και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Τότε Θείων και Άγιων και Ομνούσιων και Ομοδύναμων και Ομόδοξων και Συναίδιων Πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσασαν αυτούς δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχάντων και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων Πανθήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Καταβγάζει τις ψυχές μας, μας δίνει την δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή. Οι πτέρυγες αυτές τις ημέρες πολλαπλασιάζονται. Είπα προηγουμένως ότι καλεπτόμεθα από τις πτέρυγες που μας περιβάλλουν. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε ένα αέρα ο οποίος φυσάει και ο οποίος έρχεται σαν πνοή Πνεύματος Αγίου και μάλιστα από πολύ μακριά. Και αυτά τα πολύ μακριά είναι και τόσο κοντά όσο μας το φέρνει ο Σεβασμιότατός μας από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έζησε προχτές και χτες ορισμένες στιγμές πολύ σημαντικές και συμμετείχε εις των εορτασμών και των ονομαστηρίων του Πατριάρχου μας. Για να μην συνεχίσω εγώ, θα τον παρακαλούσε αν είναι δυνατόν να μας μεταφέρει αυτή την εντύπωση που εκόμισε εκεί μια και αυτές τις ημέρες πάλι στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κάτι το εξαιρετικό συνέβη, το οποίο δείχνει τη δύναμη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Πέστε μας. Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αγκύρας, κύριε Ιερεμία, και σας μεταφέρω και δημοσίως, όπως και σε όλους, τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, ιδιαιτέρως για όλους τους κόους και τους νησιρίους, και πολύ πιο ιδιαιτέρως για τον αδερφό μου, τον Ιερεμία, είπε ο Παναγιώτοπος. Ζήσαμε, είναι γεγονός αυτές τις μέρες στην Κωνσταντινούπολη, το γεγονός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ζήσαμε δηλαδή τη δυνατότητα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος πάνω στους ανθρώπους, έστω κι αν πολλές φορές τους καταβάλει ο εγωισμός. Το κύριο γεγονός που ζήσαμε ήταν ότι η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, μια μεγάλη εκκλησία, εδώ και 55 χρόνια αποστάτησε από την αλήθεια και έμεινε μόνη της. Φανταστείτε ένας εγωισμός που κράτησε 55 χρόνια. Και ο Παναγιώτατος Οικουμενιστικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και η περί αυτών Αγία και η Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε πάρα πολλές φορές. Και την περίοδο που συνοδικός ήταν και ο Άγιος Αγκύρας και την περίοδο που συνοδικός ήμουνα και εγώ ανάξιος, αλλά για πάρα πολλά χρόνια η Εκκλησία προσπαθεί να διώξει τον εγωισμό από εκείνη την περιοχή. Και έτσι 55 χρόνια, ολόκληρα χρόνια μετά, στην εορτή του Παναγιωτάτου έφτασε ο Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος με μερικούς Μητροπολίτες και μία αντιπροσωπεία από τους ανθρώπους που μπόρεσαν να έρθουν από την περιοχή εκείνη
μια αντιπροσωπεία γύρω στα 200 ή 300 άτομα. Και ήταν συγκινητικό πως έβλεπες ανθρώπους, όλοι κοινώνησαν την ημέρα της εορτής του Παναγίου Τάσου. Και αλλά συγκινητικό ήταν, Άγιε Αγγύρας και αδερφοί μου και πατέρες μου, το πως έβλεπαν τον Πατριάρχη στα μάτια την ώρα που πήγαιναν να κοινωνήσουν. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Πάσχα, Πάσχα, σκεφτείτε 55 χρόνια να είσαι μακριά λόγω εγωισμού». Ζήσαμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη χαρά που είναι δωρεά, μία από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Στις ευχές του Παναγιωτάτου και συμμετέχοντας στις ευχές που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγγύρας μας έδωσε και για τις οποίες τον ευχαριστούμε και σε μνημόμεθα που έχουμε την ευλογία να βρίσκεται μαζί μας, γιατί ο Σεβασμιότατος Αγγύρας, ξέρετε, είναι ο αρχιερέας της πρωτεύουσας του τουρκικού κράτους. Η θέση του είναι στην Άγκυρα, την οποία επισκέπτεται κατά καιρούς και στην οποία στέλνει βέβαια τον ιερέα που είναι επιτετραμένος από το Πατριαρχείο για να λειτουργεί εκεί στις διπλωματικές αντιπροσωπείες και στους ελάχιστους που υπάρχουν εκεί. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ, Άγιε Αγγύρας, και ευχαριστούμε για τις ευχές και τις ευλογίες σας. Ευχαριστούμε την οικογένεια που τόσο όμορφα αυτό το εκκλησάκι το έχει αγκαλιάσει και το περιποιείται. Ευχαριστώ όλους σας που βρίσκεστε εδώ, τον Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο και τον Πατέρα Κωνσταντίνο του Μητροπολιτικού μας Ναού. Ευχαριστούμε τους ιεροψάλτες με δίπλα τον κύριο Σακέλη που τόσο ωραία πέτωσαν τους ύμνους. Να στηρίζετε την παρουσία σας σε αυτόν τον τόπο και να κρατάτε τις παραδόσεις που έχει αυτός ο τόπος, για να μπορεί και αυτός ο τόπος να μας αγκαλιάζει και να μας δέχεται σαν κομμάτια που του ανήκουν. Να ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Να χαίρεστε για το παραμικρό που μας παραχωρεί ο Θεός, για να μπορεί αυτό να ευλογείται από το Άγιο Πνεύμα και να πληθύνεται. Να εύχεστε και να μην καταράστε. Να είσαστε η δυνατότητα της παρουσίας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, την πορεία του κόσμου. Πολλά, πολλά, πολλά διευχών του Αγίου Αγγύρας θα έχετε. Διευχών των Δεσπότην και φυλάει όλους εις την ζωή μας. Χρόνια πολλά. Αμήν.